Το έμεινε καθαρά σε φραστικό επίπεδο ή υπήρχε και Ψήφισε. προσπάθεια Χειροδικία. χειροδικίας? Εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να αναφέρω και δεν το έκανα την προσπάθεια της κόρης του κ. Ζυγνόπουλου να με χτυπήσει, να με εκλωτσίσει κρυβόμενη πίσω από κάποιον που ήταν ενδιάμεσα σε μένα και στον πατέρα της. Και πάντα εγώ της έλεγα, εγώ με τις γυναίκες δεν τα βάζω ποτέ. Γιατί γράφτηκε ανανδρεπίθεση. Αν ανδρεπίθεση ήταν με την έννοια, σας το ξαναλέω πάλι, ότι κανείς δεν κάλεσε κανέναν να έρθει και εκεί που είμαι εγώ σε ένα περίπτερο να προσπαθήσει να με ξυβρίσει, να με προσβάλλει και να προσβάλλει αν θέλετε και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί την απόφαση να γίνει αυτή η εκδήλωση την πήρε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν την πήρε κάποιος δήμαρχος μεμονωμένα. Την πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ λοιπόν δεν ανέχομαι τέτοιου είδους προσβολές σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε και σε συλλογικό επίπεδο, ως δήμαρχος αυτής της πόλης, ως δήμαρχος ενός Δημοτικού Συμβουλίου που αποφάσισε ομόφωνα. Αν κάποιοι έχουν παράπονα από το παρελθόν, ας σκεφτούν και τις δικές τους ευθύνες, το πώς προσέγγισαν το νομικό πρόσωπο, λέγοντας μάλιστα, τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα τα Δεν παραλαμβάνω, υπάρχει λόγος. δεν θα τα παραλαμβάνω, και αν είχαν αδειοδοτήσεις για να γίνει η τότε εκδήλωση. Και ποιος φταίει? Φταίνε άλλοι που δεν είναι σε αυτή την αίθουσα, δεν είναι ο Δήμαρχος, δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνου. Τα έχουμε πει πολλές φορές, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Και είπατε και μόνος κυκλοφορεί ο Δήμαρχος. Επειδή Ακριβώς. κυκλοφορεί και μία φήμη ότι συνοδευόσασταν από λες και υπήρχε κάτι προσχεδιασμένο και από τη δική σας μεριά, σας λέω το τι κυκλοφορεί έτσι, από δύο ανθρώπους που είναι από αυτούς που χρησιμοποιούν άνθρωποι, επιχειρηματίες κτλ. Κτλ. Έχει κανένα μερίδιο? Τίποτα εντελώς. Αυτά είναι ψευδέστατα. Αυτούς που κάνω εγώ παρέα είναι αξιόλογα μέλη της κορινθιακής κοινωνίας, με καλές δουλειές, επιχειρηματίες με καλές επιχειρήσεις, υπάλληλοι σε πολύ καλές δουλειές, επιστήμονες, απλοί εργάτες, αλλά πάντα έχοντας ένα καλό βιογραφικό και έχοντας μια διαδρομή στην κοινωνία της Κορίνθου που μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτά που ακούν ας έρθουν να μου τα πούνε εμένα. Ούτε πήγε κάποιος να ζητήσει εξηγήσει για το επεισόδιο. Κανείς δεν πήγε να ζητήσει εξηγήσεις για το επεισόδιο. Δεν σας κρύβω ότι ήταν αρκετοί στο χώρο που ήρθαν εκεί. Ήταν αυτοί που μπήκαν ενδιάμεσα, να ξέρετε. Που μπήκαν ενδιάμεσα και σταμάτησαν τα τέσσερα προαναφερθέντα πρόσωπα να κάνουν αυτό που είχαν σχεδιάσει. Εκ των προτέρων, γιατί δεν είναι τυχαίο να έρχονται εκεί τέσσερα πρόσωπα για να βρουν τον Δήμαρχο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τέσσερα πρόσωπα του πουθενά δεν είναι τυχαίο. Αυτό θεωρούμε άνανδρη επίθεση και σχεδιασμένη θα συμπλήρωνα εγώ, κύριε Τσαρμπέ. Αυτό θεωρείται. Κάποιοι λοιπόν που ενδιαφέρθησαν, κάποια στιγμή συνόδευσαν τον Δήμαρχο και στην αστυνομική διεύθυνση, αλλά και μετά όταν επιστρέψαμε πίσω και ήπιαμε και μια πορτοκαλάδα που λέει εκεί παραδίπλα σε καφετέρια της, που ήταν δίπλα εκεί στην Αγιονικόλα και έχουμε δικαίωμα πιστεύω να πιούμε μια πορτοκαλάδα, να πιούμε και μια μπύρα χωρίς να οδηγήσουμε μετά. Είναι καλό αυτό. Αλλά σας λέω και πάλι μην ισχυριστεί κανένας ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά έχουν άλλα πρόσωπα που κάποια έμεσα απειλούν τον Δήμαρχο, που κάποια αφήνουν υπονοούμενα, ακόμα και τη σωματική μακαιριότητα. Ο νόν νοήτο. Αλλά πρέπει αυτά να πάψουν γιατί ουσιαστικά έχουν νόση οι φύλακες.